Ο τίτλος αυτού του βίντεο δεν είναι clickbait, αφού όντως δέχτηκα πρόσκληση για να βρεθώ καλεσμένος στην εκπομπή της Ανίτα Σπάνια. Είναι γεγονός πως αρκετά χρόνια τώρα η τηλεόραση ενδιαφέρεται για ζητήματα του μεταφυσικού με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και από τότε που έγινε γνωστό το κανάλι, είτε λίγο είτε πολύ, έχω δεχτεί προσκλήσεις για να βρεθώ καλεσμένος σε εκπομπές, τις οποίες μέχρι τώρα και δέχτηκα, αφού θεώρησα πως υπήρχε το βήμα για να πω την άποψή μου και να κάνω και λίγο περισσότερο γνωστή τη δουλειά μου. Οι δύο εκπομπές στις οποίες έχω βρεθεί είναι η μία της Τατιάνα Στεφανίδου, όπου είχα κληθεί να μιλήσω για ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο και αναλύθηκε με όσο σοβαρότερο τρόπο γινόταν, παρά το είδος της εκπομπής, και αφορούσε σε δύο παιδιά που είχαν χάσει τη ζωή τους στην Κεφαλονιά και για τα οποία η τηλεόραση θεώρησε πως ήταν σατανιστές. Θα μιλήσουμε λίγο για αυτές τις εναλλακτικές αναζητήσεις. Καθώς έχουμε κοντά μας τον κύριο Λάμπρο Σκόντζο, ο οποίος είναι καθηγητής θεολογίας, μέλος της Επιτροπής Αιρέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά και ο κύριος Αποστόλης Χιρδάρης, ο οποίος είναι αρθρογράφος εναλλακτικής αναζήτησης. Και η άλλη ήταν η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, στην οποία είχα δώσει μια συνέντευξη στη δημοσιογράφο για τη μόρα και το φαινόμενο της υπνικής παράλυσης. Είχα πάρα πολλές απορίες ό,τι αφορά τα μεταφυσικά και διάφορες οντότητες. Έχω έρθει να μάθω όμως τι είναι η μόρα. Η μόρα υποτίθεται ότι είναι ένα αστρικό πνεύμα, σχετίζεται με αστρικές δαιμονικές οντότητες, σχετίζεται με διάφορους αστρικούς θρύλους. Και είναι απορίας άξιο, γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι βιώνουν ένα τέτοιο φαινόμενο χωρίς την ουσία κανείς να έχει μπορέσει να εξηγήσει επακριβώς τι είναι. Για να προλάβω εσένα που πας να γράψεις ότι κάνω αυτό το βίντεο για να περιαυτολογήσω και να κομπάσω ότι έχω βγει στην τηλεόραση και ότι τα έχω καταφέρει και καλά, δεν έχει καμία σχέση το βίντεο αυτό με κομπασμό, ούτε θέλω να επιδείξω τα κατορθώματά μου, αφού δεν είναι δάκια κανένα κατόρθωμα να βγεις να μιλήσεις στην τηλεόραση για οποιοδήποτε θέμα. Απλά θέλω μέσα από την πρόσκληση που έλαβα για την εκπομπή της Ανίτα Σπάνια να θίξω ένα θέμα που είναι σημαντικό για τον ίδιο το χώρο της εναλλακτικής αναζήτησης, το υπερφυσικό, το υπερβατικό ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε το. Ας σας πω λοιπόν πώς έγινε η φάση. Σήμερα, καθώς χάζευα λίγο το κινητό μου στο Instagram, μπήκα στα αιτήματα μηνυμάτων, τα οποία είναι αρκετά, και όταν δεν έχω χρόνο να τα κοιτάξω μπαίνω αραιά και πού για να δω αν έχω κάποιο μήνυμα το οποίο χρήζει άμεσης απάντησης. Οπότε βρήκα ένα μήνυμα το οποίο μου είχαν στείλει την Πέμπτη και το οποίο είχε σταλεί από έναν άνθρωπο ο οποίος με ρωτούσε αν μπορεί να έχει ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου, ότι είναι από το Open και ότι θέλει να με προσκαλέσει στο πλατό, χωρίς όμως να μου διευκρινίσει ακριβώς τι και πώς. Σε αυτό το σημείο να διευκρινίσω ότι γενικώς είμαι ανοιχτός σε προσκλήσεις τέτοιου είδους, γιατί θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό στο να πας στην τηλεόραση να πεις τη γνώμη σου ή κάποια πράγματα που αφορούν το χώρο με τον οποίο ασχολείσαι, αρκεί το βήμα αυτό που θα σου δοθεί, η εκπομπή δηλαδή στην οποία θα σε καλέσουν, να έχει μια σωστή προσέγγιση προς τους τηλεθεατές αλλά και ειδικότερα στους καλεσμένους που θέλει να παρουσιάσει. Εγώ, μη γνωρίζοντας λοιπόν για ποια εκπομπή ισχύει η πρόταση, μπήκα στο προφίλ του ανθρώπου που μου έστειλε το μήνυμα και διαπίστωσα ότι είναι ένας από τους συνεργάτες της Ανίτα Σπάνια. Φυσικά δεν υπήρχε καμία περίπτωση να δεχτώ να βρεθώ καλεσμένος σε μια εκπομπή τέτοιου τύπου. Όχι ότι εγώ είμαι υπεράνω και σνομπάρω οποιαδήποτε πρόσκληση από κάποια εκπομπή στην τηλεόραση, αλλά εννοείται πως έχω τους λόγους μου, μερικοί από τους οποίους είναι προφανείς, άλλοι δεν είναι, και προτού σας εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους δεν θα πήγαινα σε μια τέτοια εκπομπή, ας δούμε αυτό. Ένας παπάς προσπαθεί να εξηγήσει σε έναν πιστό τι είναι θαύμα. Ο πιστός δεν καταλαβαίνει και τότε ο παπάς του λέει: ας υποθέσουμε ότι βρίσκεσαι στην κορφή του καμπαναριού, πέφτεις κάτω με το κεφάλι και δεν μαθαίνεις απολύτως τίποτα. Τι είναι αυτό? Σύμπτωση, του λέει ο πιστός. Εντάξει, λέει ο παπάς. Ας υποθέσουμε για δεύτερη φορά ότι βρίσκεσαι πάλι στην κορφή του καμπαναριού, πέφτεις κάτω με το κεφάλι και δεν μαθαίνεις τίποτα. Τι είναι αυτό? Τύχη, του λέει ο πιστός. Εντάξει. Ψιλοεκνευσμένος αυτή τη φορά ο παπάς, του λέει: ας υποθέσουμε ότι για τρίτη φορά βρίσκεσαι στην κορφή του καμπαναριού, πέφτεις με το κεφάλι κάτω και δεν μαθαίνεις πάλι τίποτα. Τι είναι αυτό? Αυτό, πάτερ μου, τότε είναι συνήθεια, του λέει ο πιστός.
Σύμπτωση, τύχη, συνήθεια. Αν θέλετε και θαύμα. Θα σας πω μερικά πράγματα για αυτά σήμερα. Αυτή ήταν μια αξιοπρεπέστατη εκπομπή στην τηλεόραση, η οποία παρουσιαζόταν κατά τις αρχές του 1990, αν δεν κάνω λάθος. Όταν το θέμα προσεγγίζεται με τη σοβαρότητα και τον επαγγελματισμό που το αρμόζει, τότε το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι αξιόλογο και να προσδίδει κύρος σε ένα αντικείμενο και σε ένα χώρο ο οποίος είναι σχετικά αμφιλεγόμενος λόγω των θεωριών που υπάρχουν και της τρέλας που μπορεί να ακολουθήσει αν εισχωρήσουν άνθρωποι που, για να το πω λίγο ευγενικά, δεν έχουν και πολύ σώα στα σπρένας ή ακόμα και για να γίνουν το επίκεντρο της προσοχής ισχυρίζονται διάφορες τρελές και ακραίες θεωρίες. Κατά καιρούς η ελληνική τηλεόραση έχει ασχοληθεί με το ζήτημα του ανεξήγητου, του υπερφυσικού, του εσωτερισμού, της εναλλακτικής αναζήτησης γενικότερα και έχουν υπάρξει πολύ αξιόλογες προσπάθειες, ειδικότερα κατά το παρελθόν, όσο πιο παλιά δηλαδή πηγαίνουμε, τόσο πιο αξιόλογες μπορεί να ήταν αυτές οι προσπάθειες και μία ακόμη είναι και αυτή. Ξέρετε, έχουμε μάθει να βλέπουμε το κάθε τι με συμβατικά μάτια, να το σκεφτόμαστε με συμβατικό μυαλό και να αναζητάμε συμβατικές απαντήσεις. Και φυσικά καταλήγουμε στον ίδιο συμβατικό κόσμο από τον οποίο ξεκινήσαμε. Και τότε λέμε, βλέπετε, δεν υπάρχει αυτό το μυστήριο. Αλλά για χιλιάδες χρόνια βλέπαμε ακριβώς με τα ίδια συμβατικά μάτια τους πλανήτες και τα αστέρια και τον ήλιο να γυρίζουν γύρω από τη γη. Τα σκεφτόμαστε εξίσου συμβατικά και δίναμε τη συμβατική απάντηση ότι ο ήλιος, οι πλανήτες, τα αστέρια γυρίζουν γύρω από τη γη. Βλέπετε, μας έλεγαν και τότε οι σοφοί. Δεν υπάρχει κανένα μυστήριο. Ο ήλιος, οι πλανήτες και τα αστέρια γυρίζουν γύρω από τη γη. Ευτυχώς όμως που υπήρξαν και μερικοί σοφοί, όχι τόσο συμβατικοί, αν και κάποιοι από αυτούς έδρεψαν κυριολεκτικά μεταφορικά τις φωτιές της γνώσης. Όταν λοιπόν άνθρωποι όπως ο Γιώργος Μπαλάνος, ο Θανάσης Βέμπος, παρουσιαστές όπως ο Βλάσης Μπονάτσος, άνθρωποι όπως ο Χαρδαβέλας που ασχολήθηκαν μετέπειτα με τις πύλες του ανεξήγητου, αλλά και κάποιοι ακόμη που ίσως να ξεχνάω, όπως για παράδειγμα η τελευταία προσπάθεια με τη Φυγόκεντρο που ήταν στο Μακεδονία TV, έδιναν τη δέουσα προσοχή σε αυτά τα θέματα και προσέγγισαν τη θεματολογία με αγάπη, τότε το αποτέλεσμα ήταν αυτό που πρέπει να είναι. Έβγαζε προβληματισμό, έβγαζε τροφή για σκέψη, χωρίς πολλές φορές να υπερβάλλει για χάρη της τηλεθέασης. Όσοι με ακολουθείτε στα social media και ειδικότερα στο Instagram, πέρσι, περίπου τέτοιο καιρό, ίσως να είχατε δει και μια φωτογραφία που είχα ανεβάσει με μια κάμερα η οποία είχε έρθει στο χώρο εδώ και η οποία αφορούσε ένα επεισόδιο για την εκπομπή Φυγόκεντρο, η οποία ήταν πάρα πολύ πιθανό να επανέλθει και την πρόσκληση αυτή τη δέχτηκα με χαρά. Βέβαια το επεισόδιο δεν βγήκε ποτέ στον αέρα, η εκπομπή μάλλον δεν θα βγει ξανά και είναι πραγματικά κρίμα γιατί τέτοιες προσπάθειες που αγγίζουν περίπου τα όρια του ντοκιμαντέρ αξίζει να έχουν κάποιες ώρες στην ελληνική τηλεόραση για να προβάλλουν τέτοιου είδους θεματολογίες. Η σύμπτωση είναι ότι αρκετές μέρες πριν δεχτώ την πρόσκληση ή τουλάχιστον πριν διαβάσω την πρόσκληση για την εκπομπή της Ανίτα Σπάνια έτυχε να πέσω πάνω σε κάποια αποσπάσματα τα οποία αφορούσαν ανθρώπους που είχαν βρεθεί καλεσμένοι στην εκπομπή και οι οποίοι ισχυρίζονταν διάφορα τρελά πράγματα σχετικά με το χώρο του ανεξήγητου. Σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν θα κάτσω να δώσω άπειρα παραδείγματα για το τι λέγανε αυτοί οι άνθρωποι. Θα βάλω κάποια αποσπάσματα να δούμε. Δεν θα τα σχολιάσω όμως γιατί πιστεύω ότι δεν αξίζει να σχολιάσουμε όλα αυτά που λέγονται στην εκπομπή της Ανίτα Σπάνια. Παρά μόνο αξίζει να σχολιάσουμε το ποιες είναι οι συνέπειες αυτών που ισχυρίζονται όλοι αυτοί που για να έχουν κάποια λεπτά τηλεθέασης ευτελίζουν το χώρο της εναλλακτικής αναζήτησης και κάνουν όλους όσους ασχολούνται με λίγο σοβαρό τρόπο και προσεγγίζουν αυτά τα θέματα με αγάπη αλλά και νυφαλιότητα να φαίνονται εξίσου τρελοί με εκείνους. Μια προσπαθεί να βγάλει από τη ζωή της τον Τζον. Τον Τζον που έχει γίνει αφόρητος, ενοχλητικός, ζηλιάρης και θέλει να επεμβαίνει καθημερινά στα πάντα. Έχει διαλέξει ένα όνομα, επειδή το άρεσε, Τζον. Είναι κάτι αόρατο. Δεν ξέρω, είναι εντότητα, είναι εξωγήινος, δεν ξέρω τι είναι. Μάλιστα. Είναι ο Μεσάζοντας Θεός, ο Μεσσίας Θεός. Ότι εσύ είσαι ο Θεός Ερμής, είσαι η μετενσάρκωση του Ερμή. Ναι, και καταρχάς δεν μου ήρθε σαν θεωρία από μόνο. Α, Θεός ή άνθρωπος. Είμαι θεάνθρωπος. Στην ηλικία 5 με 6 χρονών, υπνοβατούσα. Μάλιστα. Όταν ήμουν μωρό.
Ένα βράδυ λοιπόν, μια γειτόνισσα στο σπίτι που έμενα στην Κέρκυρα είχε πέσει σε ένα πηγάδι και είχε πνιγεί. Και το ίδιο βράδυ και το ίδιο βράδυ πνοβάτισα εγώ και σηκώθηκα, άνοιξα την πόρτα, βγήκα στο μπαλκόνι μου, κοιτούσα τον ουρανό και μίλησα σε μια αλόκοτη γλώσσα. Την οποία η μητέρα μου δεν καταλάβαινε τι γλώσσα είναι, αλλά μου είχε πει ότι ήταν λες και κάνα διάλογο. Σήμερα εσύ έχεις επικοινωνία με τους άλλους θεούς. Φυσικά. Και έχω και αποδεικτικά στοιχεία. Εκπομπές όπως εκείνη της Ανίτα Σπάνια είναι λογικό να εκμεταλλεύονται τέτοιους ανθρώπους για να κάνουν νούμερα και να αποδείξουν όντως πως αυτοί οι άνθρωποι είναι τρελοί και πως υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν τέτοιες ανοησίες εν έτη 2019. Και ποιος μπορεί να τους αδικήσει όταν υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι είναι εξωγήινοι και πως ήρθαν στη γη για να διδάξουν τα μυστικά των προηγμένων πολιτισμών και μάλιστα το ισχυρίζονται με σθένος και πάθος, όταν υπάρχουν άνθρωποι που ισχυρίστηκαν ότι μπροστά στα μάτια τους άνοιξαν χρονοπύλες για άλλες διαστάσεις και πως οι εξωγήινοι επισκέπτονται το σπίτι τους, ξέρω εγώ, πως φαντάσματα εμφανίζονται με κινηματογραφικό τρόπο μπροστά στα μάτια τους και ακόμη και σε μεγάλη ηλικία πιστεύουν πως όντως κάτι τέτοιο συνέβη. Και προσέξτε, εδώ δεν εξετάζω αν συνέβη ή όχι, γιατί ακόμη και αν υπάρχει ένα φάντασμα ή ένα πνεύμα, πολλοί γνωρίζετε ότι ακόμη και αν εμφανιζόταν ή αν υπήρχε, δεν θα εμφανιζόταν με τον τρόπο που περιγράφεται σε τέτοιες εκπομπές τέτοιου τύπου. Άνθρωποι που πιστεύουν πως είναι αρχαίοι Έλληνες θεοί, πως κατέχουν τη μυστική γνώση ολόκληρου του σύμπαντος και ούτω καθεξής. Σε αυτό το σημείο να διευκρινίσω ότι δεν κρίνω το έργο της οποιασδήποτε Ανίτα Σπάνια που εκμεταλλεύεται τέτοια παραπλανημένα μυαλά. Κανείς όμως δεν μπορεί να αδικήσει έναν παρουσιαστή που κάνει μια τέτοια εκπομπή, γιατί υποθέτω ότι όλοι οι καλεσμένοι έχουν βρεθεί εκεί με την ίδια τους τη θέληση. Δηλαδή δέχτηκαν από μόνοι τους να εκτεθούν σε μια τέτοια εκπομπή. Το κακό όμως είναι ότι επειδή ίσως δεν υπάρχει άλλο βήμα αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση και πολλοί θέλουν να γίνουν γνωστοί ή ακόμη περισσότερο γνωστοί ή να δείξουν τη δουλειά τους μέσα από τέτοιου είδους εκπομπές, έχουν υπάρξει ακόμη και ερευνητές που ίσως παλιότερα είχαν πραγματοποιήσει έργο στο χώρο της ελληνικής αναζήτησης που δέχτηκαν να συμμετάσχουν σε μια τέτοια εκπομπή και ευτελίζουν το χώρο ώστε να κάνουν όλους εμάς που ασχολούμαστε έστω και με λίγη σοβαρότητα με αυτό το θέμα να φαινόμαστε παρανοϊκοί στην κοινή γνώμη. Αυτό ίσως και να μην είναι τυχαίο, γιατί πολλές φορές εξυπηρετεί να φαίνεσαι παρανοϊκός και τρελός στην κοινή γνώμη, ανεξάρτητα με το πόσο σοβαρή είναι η προσέγγιση σου και ανεξάρτητα με το αν εξετάζεις τα πράγματα από μια νυφάλια σκοπιά, προσπαθώντας να αναδείξεις απλά και μόνο την πνευματική φύση του ανθρώπου που στα χρόνια της σύγχρονης εποχής και της τεχνολογίας έχει θαυτεί κάτω από άλλα πράγματα που δεν είναι τις παρούσες να αναλύσουμε. Οπότε είναι προφανές ότι δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτώ να πάω σε μια τέτοια εκπομπή. Πρώτα απ' όλα γιατί σέβομαι τον ίδιο μου τον εαυτό και άρα δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω τέτοιο κακό και στον εαυτό μου αλλά και στο χώρο που χρειάζεται ανθρώπους που πραγματικά τον αγαπούν και πασχίζουν να του δώσουν λίγη σοβαρότητα ανεξάρτητα από το αν κάποια θέματα φαντάζουν από μόνα τους τρελά. Πιστέψτε με, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, δεν συγκαταλέγω τον εαυτό μου ανάμεσα σε αυτούς, όμως θα ήταν προτιμότερο να υπάρχουν εκπομπές που παρουσιάζουν ερευνητές, πραγματικούς ερευνητές και συγγραφείς του χώρου, ανθρώπους που δεν πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες, όμως αυτό είναι δύσκολο να γίνει, γιατί όπως καταλαβαίνετε η τηλεθέαση δεν θα είναι καν στα ίδια επίπεδα με εκείνα που έχουν εκπομπές σαν αυτή της Ανίτα Σπάνια. Σε αυτό το σημείο οφείλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, την οποία εννοείται και αρνήθηκα και την οποία θα αρνηθώ όσες φορές και αν μου γίνει. Αυτός ήταν ο λόγος που σας εξιστόρισα όλη αυτή τη φάση με την πρόσκλησή μου στην εκπομπή της Ανίτα Σπάνια, γιατί ο χώρος πιστεύω ότι εξευτελίζεται αρκετά και πως πρέπει κάποια στιγμή να του δώσουμε την πρέπουσα προσοχή και τη σοβαρότητα που του αρμόζει. Γιατί παλιότερα υπήρχαν αξιόλογοι και επιφανείς επιστήμονες και άνθρωποι του πνεύματος ή ακόμα και φιλόσοφοι που πίστευαν σε τέτοιου είδους πράγματα και στην πνευματική ανύψωση του ανθρώπου μέσα από την αναζήτηση του υπερβατικού. Και αυτό είναι κάτι που αν και το έχουμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια με προσπάθειες αποχάβνωσης τέτοιου τύπου, αλλά καλό θα είναι να αρχίσουμε να το θυμόμαστε σιγά σιγά, γιατί θα καταλήξουμε εντελώς υλιστές, βουτυγμένοι στην καθημερινότητα και τα προβλήματα και τίποτα παραπάνω. Και το μόνο που θα κάνουμε θα είναι να πατάμε το τηλεκοντρόλ και να παρακολουθούμε
τέτοιου είδους εκπομπές, κοροϊδεύοντας τον συνάνθρωπό μας, ο οποίος το μόνο που ζητάει είναι προσοχή και γίνεται περίγελος για τη διασκέδαση των άλλων. Θα ήθελα τη γνώμη σας για το χώρο, αλλά και για το πιο τρελό πράγμα που έχετε δει να ακούγεται ή να λέγεται σε τέτοιου είδους εκπομπές. Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει για να αναπτυχθεί λίγο περισσότερο αυτός ο χώρος της εναλλακτικής αναζήτησης, και εμείς θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο.